τι έχουμε σήμερα, 11 Φεβρουαρίου. Ευρωπαϊκή ημέρα του Ευρωπαϊκού Αριθμού Εκτάκτου Ανάγκης 112. Ναι. Που έχει ως βασικό στόχο βέβαια η συγκεκριμένη μέρα να μάθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι είναι αυτό το 112 και υπάρχει και μία έρευνα σύμφωνα με την οποία το 94% των Ελλήνων δεν γνωρίζει γύρω από την ύπαρξη του 112. Να πάμε λίγο στον... Έχεις κάποια χρήσιμα στοιχεία? Βέβαια, για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο αυτόν τον αριθμό που μπορεί σε πολύ δύσκολες στιγμές να βοηθήσει. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός 112 λειτουργεί στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί Έλληνες αλλά και όσοι επισκέπτονται τη χώρα. Και οι άνθρωποι που απαντούν σε κάθε λοιπόν κλήση, το εξειδικευμένο προσωπικό που απαντάει μπορεί να επικοινωνήσει σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η κλήση βέβαια είναι χωρίς χρέωση, μπορεί να γίνει από κινητό ακόμα και αν δεν υπάρχει κάρτα SIM. Και να συνεχίσουμε ότι ο αριθμός λειτουργεί και εκτός εμβέλειας, από οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ακόμα δηλαδή και αν το δίκτυο μας δεν πιάνει, ενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να πάρει δίκτυο από άλλο, έτσι ώστε μάλιστα, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδομανολάκη, είναι Γενικός Γραμματέας Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα του κλάδου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να το εξειδικεύσουμε λίγο. Για ποιες περιπτώσεις μιλάμε, δηλαδή ένας Ευρωπαίος πολίτης θα καλέσει το 112? Βεβαίως, σε οποιαδήποτε περίπτωση βρεθεί σε έκτακτη ανάγκη μέσα στα σύνορα της χώρας μας, ναι, καλεί το 112. Αυτόματα πηγαίνει στις εγκαταστάσεις στην Αθήνα, στην υπηρεσία που εδρεύει στο Γαλάνδρη, όπου αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, αστυνόμους, πυροσβέστες, λιμενικούς αλλά και πολιτικό προσωπικό. Μέσω ενός ειδικού μηχανισμού εντοπίζεται το στίγμα του καλούντος, ναι, και είτε βρίσκεται, όπως προείπατε, είτε από κινητό τηλέφωνο, είτε από σταθερό, ακόμα και από τηλεφωνικό θάλαμο, χωρίς τηλεκάρτα. Και ανάλογα με το τι χρειάζεται εκείνη την ώρα, ενεργοποιείται ο μηχανισμός, η αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, είτε λιμενικό, έτσι ώστε να γίνει άμεση επέμβαση, έτσι ώστε να διασωθεί ο άνθρωπος που έχει καλέσει, που έχει το πρόβλημα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις και σε επίπεδο Κρήτης που έχει ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός και σας ρωτώ γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι το 94% των Ελλήνων δεν γνωρίζουν για την ύπαρξή του. Βεβαίως, και αυτό είναι βέβαια λυπηρό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η καμπάνια της διάδοσης του αριθμού κλήσης του 112, όπως επίσης περισσότερες κλήσεις γίνονται από ξένους, διότι οι ξένοι το έχουν στη ζωή τους από το 1998 που έχει γίνει υποχρεωτικό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς στη χώρα μας καθυστερήσαμε λίγο για τη δημιουργία του 112 από το 1η Ιανουαρίου του 2020 λειτουργεί σε πλήρη ωράριο 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Και έτσι ίσως και αυτό παίζει το ρόλο ότι δεν έχει ακόμα μπει στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, φαντάζομαι ότι είναι πολλές και οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν καλέσει και έχουν βοηθηθεί. Δηλαδή, αποδεικνύεται και εμπράκτως με στοιχεία και δεδομένα η χρησιμότητα του αριθμού. Βεβαίως, μιλάμε για μια εξαιρετική υπηρεσία και όχι μόνο το ότι για τον Έλληνα και για τον τουρίστα, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στην διάδοση του τουρισμού στη χώρα μας. Ότι ένας τουρίστας ξέρει ότι θα έρθει, θα κάνει ορεινό τουρισμό, θα πάει στον Ψιλωρίτη, θα πάει στον Όλυμπο και υπάρχει μια ασφάλεια. Θα του τύχει, θα μπορέσει να καλέσει, βέβαια. Υπάρχει μια ασφάλεια. Όπως είπατε, δεν χρειάζεται ακόμα και μονάδες να μην υπάρχει στο τηλέφωνο ή ακόμα να μην υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο πάροχο. Δηλαδή, αν ένας πάροχος δεν υποστηρίζει σήμα στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί μέσω άλλου παρόχου. Μάλιστα. Να δοθεί το σήμα στο 112. Λοιπόν, έχει και μεγάλη ευελιξία και συστήματα έτσι ώστε να εντοπιστεί το στίγμα. Κύριε Παπαδομανολάκη, θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πάμε σε...